Πριν συμπληρώσουν λίγους μήνες λειτουργίας, έγιναν στόχος αγνώστων που ξέσπασαν τη μανία τους πάνω σε αυτά. Τα μηχανήματα ελεγχόμενης στάθμευσης με το σύστημα IPARC από την αρχή της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το Εθνικό Στάδιο Χανίων και σε όλο το μήκος της Χαριλάου Τρικούπη έχουν είτε καταστραφεί είτε φέρουν σημάδια δολιοφθορών. Ούτε παιδεία υπάρχει, ούτε σεβασμός, ούτε εφαρμόζονται οι νόμοι. Γιατί οι νόμοι είναι αυστηροί σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν εφαρμόζονται και γι' αυτό γίνεται. Αυτοί είναι καταδικαστέοι. Οι υπηρεσίες του Δήμου Χανίων καλούνται κάθε τόσο να αποκαθιστούν φθορές, ακόμη και σε κτίρια για τα οποία έχουν υπάρξει παρεμβάσεις αποκατάστασης, σε σχολεία, παιδικές χαρές, ακόμη και σε αστικό εξοπλισμό. Όπως είδατε προκαιρού, ένα βιντεάκι από τη Χάλιδον που είχαν σπάσει τα δέντρα. Το έχουμε ξαναπεί. Τα έργα είναι καλά να γίνονται. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχουμε και την παιδεία και την κουλτούρα να διαφυλάξουμε όλα αυτά που προσπαθούμε με κόπο, με υδρότα και με τα χρήματα των ίδιων των πολιτών, δεν θα γίνει τίποτα στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα νόμο να καταργήσουν όλα αυτά, το έχασαν το σπίτι που χαλάνε, βρωμέζουν, εντάξει. Και ειδικά και στα μνημεία κυρίως, δεν είναι ωραίο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαμαρτυρίας. Ας μην είναι έτσι. Εγώ καταλαβαίνω για αυτούς που διαμαρτύρονται, αλλά όχι έτσι. Εικόνες ωστόσο που αποτυπώνουν την παντελή έλλειψη σεβασμού της δημόσιας περιουσίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δημόσιου χώρου και την ίδια στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να παρεμβαίνουν άμεσα και με τη συχνότητα που απαιτείται σε κάθε περιστατικό δολιοφθοράς. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι με την υποστελέχωση που υπάρχει και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στους Δήμους, είναι δύσκολο να μπορούμε να τρέχουμε πίσω από όλες τις καταστάσεις. Προσπαθούμε, αλλά ζητάμε και τη βοήθεια των πολιτών σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος να έχει έναν υπάλληλο πίσω από τον καθένα για να μπορεί να φτιάχνει και να συμμαζεύει όλα αυτά που χαλάνε. Με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα στάθμευσης, πάντως το παρήγορο για τον Δήμο Χανίων είναι πως η ζημιά είναι επιφανειακή και δεν επηρεάζεται η λειτουργία του.